βλέπω γραμμές ή τρένο, πέρα από τον πόνο, την οργή νιώθω και ντροπή ακόμα. Όλοι περιμένουμε απαντήσεις και να υπάρξει η τιμωρία που προβλέπει η ανομή τάξη. Ο κριτής σε ένα κράτος δικαίου όπως είναι η χώρα μας για τα δικαστήρια. Κανείς δεν έχασε από τις καλές σχέσεις με τους γειτονές του. Μουσική αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι όποιος επιδιώκει μια συμπεριληπτική κοινωνία μπορεί να διχάσει. Έκανα πάντοτε αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου και αυτό που πίστευα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι έχω δεχτεί κριτική. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι των προγόνων. Το σπίτι της πρόπρογιαγιάς. Oh. Η γιαγιά Κατερίνα, της γιαγιάς μου, της το έδωσε ως σπίτι. γονείς τους και ανακαλύπτουν ε, τις αξίες των παππούδων τους. Το πιστεύετε αυτό? Ίσως είναι κάτι που έχει συμβεί σε όλους μας. Γιατί όσο μεγαλώνουμε γυρίζουμε και προς τα πίσω οι παιδικές μνήμες μαθαίνουμε να εκτιμούμε πράγματα από το παρελθόν και κυρίως αυτό τις αξίες των παππούδων. Μιλήστε μου λίγο για τους παππούδες δουλειές ο παππούς μου είχε ένα παντοπωλείο κοντά στο σταθμό. Η γιαγιά ήταν οικοκυρά. Είχε και ένα ωραίο μπαξεδάκι ο παππούς μου, από όπου έφερνε πάντα φρέσκα ζαρζαβατικά. Τι, τι, τι βγάζει εδώ η περιοχή. Εδώ είχαν πολλά. Στον μπαξέ τώρα είχε ντομάτε και όλα τα λαχανικά έτσι. Ναι. Μελιτζάνε, λάχανα ε, φουντουκέ έχει η περιοχή και παλιά όταν ήμουν παιδί υπήρχαν και καπνά. Όπω ξέρετε, βέβαια, τα ναι. καπνά εγκαταλείφθηκαν εδώ και κάποιε δεκαετίε. Η καλλιέργεια των καπνών έχει εγκαταλειφθεί για του γνωστού λόγου και του περιορισμού που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Μην μου πείτε ότι έχετε δουλέψει και στα καπνοχώραφα. Όχι. Στα καπνοχώραφα όχι. Ήταν πολύ άγριε οι συνθήκε, φαντάζομαι, ακούγαμε από του γείτονε, αλλά μετήχα κάποιε φορέ στο μπουρλιασμα. Μπουρλιασμα. Τι είναι αυτό. Το μπουρλιασμα είναι η διαδικασία κατά την οποία τα φρέσκα φύλλα που έχουν μαζέψει του καπνού τα περνούν σε μια βελόνα και μετά Α, σε σκηνιά και τα απλώνουν να στεγνώσουν. Το έχω δει σε εικόνε. Το έχω δει σε ασπρόμαυρε εικόνε. Για να ξεραθούν τα φύλλα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μου λέγατε λοιπόν για του παππούδε. Άλλε εικόνε από τότε. Όλε οι διακοπέ ήταν εδώ και οι εικόνε είναι πάρα πολλέ. Όπω είναι οι περισσότερε εικόνε για όλου μα στην παιδική ηλικία. Ναι. Είναι πολύ έντονε οι μνήμε από το Πάσχα, από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο κήπο τη γιαγιά μου ήταν πάντα πολύ φροντισμένο, είχε πολύ όμορφα λουλούδια και ερχόντουσαν και μάζευαν για να στολίσουν τον Επιτάφιο. Πηγαίναμε Α. λοιπόν το βράδυ τη Μεγάλη Πέμπτη αργά και στολίζαμε τον Επιτάφιο. Ναι. Ε, οι μνήμε μετά, λοιπόν. στην περιφορά. Πήγαινα στη χοροδία καμιά φορά με τι καδέλφε μου, Ψέλαμε τα εγκόμια. Και οι γονείς. Εγώ έμεινα εδώ το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούσα και στι τελευταίε μέρε των διακοπών, όσο του επέτρεπαν οι υποχρεώσει του, ερχόντουσαν και οι γονεί. Και τι όνειρα είχαν οι γονεί για εσά, Ότι θα γίνετε δικαστικό και κάποια στιγμή θα γίνετε και πρόεδρο Δημοκρατία. Προφανώ όχι. Ο πατέρα μου μάλιστα δεν με πίεσε ποτέ ούτε για τη νομική που επέλεξα. Εγώ όμω τη διάλεξα και στη συνέχεια έδωσε εξετάσει και στο Συμβούλιο Επηρεασμένη προφανώ από τον δικαστή μπαμπά. Νομίζω ότι το οικογενειακό περιβάλλον πολλέ φορέ επηρεάζει. Ναι. σω υποσυνείδητα επηρεάστηκα. Κι εγώ. Να σου πω στα χρόνια που μεγαλώνετε εδώ, ε, οι η Ξάνθη, φαντάζομαι υπήρχαν και πολλοί μουσουλμάνοι στην περιοχή, έτσι όπω υπάρχουν και τώρα. Ναι. Στη Σταυρούπολη όχι τόσο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή βέβαια. Στη Θράκη πάντοτε. Ναι. ναι. Μουσουλμάνοι, κάποιοι από αυτού φυσικά είναι και υπομάκοι. Ναι. Ο πληθυσμό είχε πάντα πάρα πολύ καλέ σχέσει και συνεργασία. Ναι. Τους, κι εγώ έχω ζήσει από παιδί, ο πού μου μιλούσε. Και τη γλώσσα επικοινωνούσε, είχε προμηθευτέ, είχε ανθρώπου που ήξερε από τα γύρω χωριά. Πάντα συνεπήρχαν ειρηνικά. Δεν, δεν το νιώθατε ποτέ σαν μια διαφορά, σαν ένα χάσμα. Όχι. Ναι. Δεν το βίωσα έτσι ποτέ. Και βέβαια η Θράκη υποδέχθηκε πάρα πολλού πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία. Και εδώ υπήρχαν πολλοί και στην οικογένειά μα. Είχαμε και παντού. Και όλο αυτό το εγκλαβάνατε ως ένα ωραίο μείγμα. Ναι. Ε? Ναι. Αυτό και τα λοιπά. Αυτό το μείγμα πολιτισμών έχω ζήσει από παιδί στη Θράκη. Ναι. Ναι. Το θεωρείτε πλούτο. Απολύτως. Βέβαια κατά περιόδους η ελληνική πολιτεία δεν είχε φερθεί με το σεβασμό που έπρεπε σε όλους τους πολίτες της Θράκης. Υπήρχαν οι μπάρε παλιότερα στα πουμακοχώρια, υπήρχαν κάποιες διακρίσεις. Αλλά όλα αυτά μάλλον δεν σα απασχολούσαν τότε, σαν παιδί. Ε, οι δικέ μου μνήμες έχουν να κάνουν μόνο με την αρμονική συνύπαρξη. Αυτά που λέτε, βέβαια, έχουν ιστορικά καταγραφεί. Θεωρώ όμω ότι εδώ και δεκαετίες η πολιτεία συμπεριφέρεται σε όλου ισότιμα και δίνει σε όλου τι ίδιε ευκαιρίε. Πόσο συχνά επιστρέφετε εδώ, Από τον καιρό που έγινα πρόεδρο, ίσω να είναι η πέμπτη-έκτη φορά που έρχομαι. Τι περιλαμβάνει η σα όταν έρχεστε εδώ. Αρκετό διάβασμα σε συνθήκες ηραμίας. Αυτό που μας αρέσει ιδιαίτερα με τον Παύλο είναι η περίπατη. Yeah. Μακρινές βόλτες. Έχει και προς τον έστο Η περιοχή έχει και πολύ ωραία εξοκλήσια. Και το εκμεταλλευόμαστε αυτό κάθε φορά. Και βέβαια πάντα προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο να περάσω από το νοκροταφείο, να αφήσω ένα Και βέβαια φροντίζουμε τα σκυλιά και τα γατιά που είναι αρκετά στο χωριό ναι, και μας μα δίνουν χαρά. Θα το είδατε. Το είδα. Ναι. Έχετε μεγάλη αδυναμία στι γάτες. Σε όλα. Σε όλα τα δέσποτα. Πολλέ φορέ. Απλώ είμαστε πιο πολύ δεμένοι με τι γάτε. Ναι, έτσι έχω. Στι παρυφέ του χωριού είδα ένα μεγάλο εγκατελειμμένο στρατόπεδο. Ναι. Υπήρχαν αρκετά σημαντικέ στρατιωτικέ μονάδε εδώ. Έχουν έχει αλλάξει ο σχεδιασμό, έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. Και πολλέ κατοικίε αξιωματικών στον κεντρικό δρόμο προ το σταθμό. Α, αυτά τα κλειστά σπίτια, ε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό οπωσδήποτε έδινε ζωή στο χωριό. Θα ήταν καλό να αξιοποιηθούν αυτέ οι εγκαταστάσει και αυτέ οι κατοικίε. Θα ήταν καλό για τον τόπο. Τελευταία έχει αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται ο τουρισμό στην περιοχή. Mm. Και... Ξαναγαπάμε του ορεινού τόπου, ε. Του ορεινού τόπου και του όχι τόσο αναπτυγμένου, που έχουν περισσότερη φυσική ομορφιά διαφυλάξει. Σωστά. Και η Θράκη είναι από αυτέ τι περιοχέ. Ναι, πράγματι. Γιατί η Θράκη έχει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, μνημεία και μοναδική γοητεία. Έχετε έναν αθεράπευτο έρωτα για τη Θράκη. Πατρίδα μας, η παιδική μας η ηλικία. μνήμες, μνήμες. Εδώ με έφερνε το τρένο από παιδί, από Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα μετά και με περίμενε ο παππούς. Ήταν το μαγαζί oh. εδώ κοντά, έβγαινε στο σταθμό και με περίμενε πάνω στην αποβάθρα. Και πολλές φορές και ξαδέλφι μου είναι από τις πιο συγκινητικές εικόνες που έχω κρατήσει. Ο παππούς είχε μαγαζί εδώ. Ναι. Πολύ το μπακάλικο που λέγαμε. Ναι. Ήταν το κέντρο εδώ. Είχε πολλά καταστήματα. Ο σταθμό ήταν γιατί ήταν η ζωή το τρένο mm. είχε μαγαζιά, είχε διάφορες δραστηριότητε με τα χρόνια τα ωραία μας τρένα αυτή η εικόνα όμως ξέρετε νομίζω ότι έχει καταστραφεί για όλους μας από εκείνη τη μέρα που χάσαμε 57 ανθρώπους στα τέμπη να σας πω κάτι από τη μέρα εκείνη όταν βλέπω γραμμές ή τρένο πέρα από τον πόνο και την οργή, νιώθω και ντροπή ακόμη. Θα μάθουμε όμως κάποια στιγμή ποιος είχε τη μεγάλη ευθύνη, ποιος έχει τη μεγάλη ευθύνη, αλλά και τις μικρότερες ευθύνε. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια ανησυχία του πολίτη. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι απέτηση της κοινωνίας του καθενός από μας. Από τη βραδιά εκείνη που χάθηκαν 57 ανθρώπινε ζωέ και μάλιστα νέων ανθρώπων. Περισσότεροι νέοι. Περισσότεροι δυστυχώ. Τα αισθήματα του πόνου και τη οργής είναι αυτά νομίζω που διακατέχουν όλου μα. Θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το χρέο τη. Οφείλει να το κάνει. Όλοι περιμένουμε απαντήσει. Να αναζητηθούν, να αποδοθούν οι ευθύνε και να υπάρξει η τιμωρία που προβλέπει η ανομητάξη. Οι πολίτες έχουν μια επιφύλαξη. Διαβάζω τώρα τελευταία κάποιες έρευνες ότι δεν πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη θα βρει τους ενόχους. Είναι λίγο θλιβερό η πλειοψηφία της κοινωνίας να μην πιστεύει στη δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε. Δεν είναι όλα τα ερωτήματα απλά είναι περίπλοκα, χρειάζονται έρευνα. Αλλά βέβαια οι δικαστές οφείλουν να δείξουν την ευθυκρισία και τη γενναιότητα που χρειάζεται να φτάσουν την έρευνά τους. Αυτό είναι το ιερό τους χρέος ως το τέλος. Και αυτό που λένε πολλοί πολίτες, ότι η δικαιοσύνη είναι με τους ισχυρού και οι αποφάσεις καλύπτουν αυτούς που δεν θέλουν πάντα την αλήθεια. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα, αλλά πιστεύω πάντα ότι στη δημοκρατία η δικαιοσύνη πρέπει να είναι με τον κάθε πολίτη, ιδίω με του ανήμπορου και του ευάλωτου. Και σε κάθε περίπτωση να αναζητά το δίκιο, να το απονέμει. Να έχει την αίσθηση ο πολίτη ότι βρήκε, όπω λέμε, το δίκιο του. Ναι. Εσεί είσαστε υπερήφανοι για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι πολύ μεγάλη, βαριά κουβέντα το να πω ότι είμαι περήφανη εγώ και δεν είμαι δεν έχω να κρίνω και κανέναν. Υπήρξα σχεδόν 40 χρόνια δικαστή. Ξέρω ότι πολλοί συναδελφοί μου προσπαθούν να κάνουν το σωστό και παρόλα αυτά, βεβαίω θα έχουν υπάρξει και αστοχίε και λάθη. Άνθρωποι είναι και οι δικαστέ. Αυτό που μέσα μου βαθιά εύχομαι και ελπίζω είναι ακριβώ ότι είναι ανεξάρτητοι και δεν επηρεάζονται από κανένα στην κρίση του. Αυτό εύχομαι πάντα. Η τραγωδία των τεμπών, βέβαια, αποκάλυψε και κάτι άλλο, ότι το τρένο είναι ένα παραμελημένο μέσον για τους Έλληνες. Δεν φροντίσανε οι κυβερνήσεις να έχουμε το τρένο που μας πρέπει. Ναι, το τρένο εδώ στο βορρά ήταν η ζωή. Παραμελήθηκε όμως στις τελευταίες δεκαετίες. Ελπίζω ότι όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται, θα υπάρξει δυνατότητα να εξυγχρονιστεί και να ξαναλειτουργήσει με το σωστό τρόπο το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες, δίνει ζωή, αλλά για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Παίρνουμε αποφάσεις υπέρ των αυτοκινήτων. Δηλαδή έχουμε δώσει τόσα λεφτά σε αυτοκινητόδρομους ε, και το τρένο που θα μπορούσε να ήταν ένα ασφαλές, γρήγορο μέσο για όλη τη χώρα, ναι, είναι πάρα πολύ παραμελημένο δεν είναι κακό οι αυτοκινητόδρομοι να είναι σωστοί, γρήγοροι και ασφαλείς πάνω απ' όλα. Και πρέπει να καταλάβει η πολιτεία, οι κυβερνήσει, ότι το τρένο είναι το πιο λαϊκό μέσο και πρέπει να στηριχθεί. Γιατί αυτό διευκολύνει όλους. Ακόμα και αυτούς που δεν έχουν αυτοκίνητο. Ούτε στις μέρες μας έχουν όλοι αυτοκίνητα. να πάντοτε αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου και αυτό που πίστευα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι έχω δεχτεί κριτική. Ξεκολουθούμε να είμαστε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Είναι σαφές ότι δεν έχει επέλθει η πλήρης ισότητα. Δεν είναι συχνός ο ήλιος και είναι ευχάριστος όταν εμφανίζεται. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το τοπίο ταιριάζει και η, η μοντάδα. Τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια συζήτηση εάν ε, ο νόμος της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ξεπερνάει ή τέλος πάντων είναι σύμφωνος με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ποια είναι η δική σα απάντηση. Παρακολούθησα φυσικά αυτή τη συζήτηση, αυτόν τον επιστημονικό διάλογο. Υπάρχει και ο διάλογο στην κοινωνία. Οι συνταγματολόγοι εκφράστηκαν και προ τη μία και προ την άλλη κατεύθυνση, εν ώψη τη διατύπωση τη συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματο. Θεωρώ ότι ο τελικό κριτή σε ένα κράτο δικαίου όπω είναι η χώρα μα είναι τα δικαστήρια. Άρα, τελική απόφαση την έχει το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Λογικά ναι. Τι παρακολουθείτε την κριτική που σας κάνουν κατά καιρούς και πολίτες αλλά και κάποιοι άλλοι ε, παράγοντες της ε, χώρας. Την παρακολουθείτε την κριτική. Φυσικά. Οφείλω νομίζω να την παρακολουθώ γιατί κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο σε μια δημοκρατία. Γράφτηκε και σχολιάστηκε ότι μετήχατε στα επινίκια της ψήφισης ενός νόμου. Μιλώ για τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Δεν έχουν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επινίκια για ένα νόμο. Είναι μια εμβληματική ρύθμιση που αφορά το δικαίωμα μιας ομάδας συμπολιτών μας να έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους εμάς. Και μάλιστα δικαιώματα και στα παιδιά. 40 σχεδόν χρόνια ως δικαστής και τέσσερα χρόνια που συμπληρώνω ω πρόεδρο Δημοκρατίας νομίζω έχω δείξει την ευαισθησία μου στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην καθολική απόλαυσή τους από όλους τους πολίτες. Ναι. Αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι όποιος επιδιώκει μια συμπεριληπτική κοινωνία μπορεί να διχάσει. Πώς είδατε τις τελευταίες προσπάθειες συνεννόησης του Πρωθυπουργού με τον γειτονά μας, τον Ερντογάν. Η θέση της Ελλάδας είναι πάντοτε υπέρ του διαλόγου, ιδιαίτερα με τους γειτονές μας, με σεβασμό βέβαια στο διεθνές δίκαιο. Κανείς δεν έχασε από τις καλές σχέσεις με τους γειτονές του, από τις προσπάθειες επίλυσης με διάλογο των προβλημάτων. Επομένως, μόνο θετικά μπορώ να δω αυτές τις κινήσεις. Συνάντησα και εγώ τον πρόεδρο του ΓΑΝ σε ένα καλό κλίμα. Θα Σας φάνηκε ειλικρινής ο χρόνος θα το δείξει, αλλά η επικοινωνία ήταν ικανοποιητική, φιλική θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος είναι η καλύτερη λύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επεμπολούμε οποιοδήποτε δικαίωμα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ό,τι χρειαστεί για τη χώρα, είμαι βέβαιη ότι θα το κάνουμε όλοι. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και νομίζω όχι μόνο εγώ, πόσα θα είχαμε κερδίσει εάν δεν υπήρχε αυτή η κούρσα των εξοπλισμών και αυτή η ένταση. Πώς θα είχαμε κερδίσει και οι δύο λαοί, έτσι. Είναι βέβαιο ότι οι λαοί ευημερούν με την ειρήνη. Όπως έχει λεχθεί ήδη από τους Ρωμαίους, όταν θέλεις να έχεις ειρήνη, είναι καλό να ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Αν δούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας στον παγκόσμιο χάρτη τα τελευταία χρόνια, την κατάσταση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να προετοιμάζεται κανείς και για πιο δύσκολες καταστάσεις. Ήδη η Ευρώπη επιχειρεί να κινηθεί προς τη στρατηγική της αυτονομία. Είχατε πάει στην Ουκρανία. Ναι, στο Κίεβο. Τον πρόεδρο της Λέσκη. Τον συνάντησα και εκεί και όταν ήρθε στην Αθήνα. Η Ελλάδα πάντα στηρίζει την Ουκρανία. Έχει επιλέξει και πάλι αυτή την πλευρά της ιστορίας. Γιατί οι Ουκρανοί μάχονται για τις ευρωπαϊκές αξίες. Για το κράτος δικαίου, για τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, για τα δικαιώματα. Και αυτό που γίνεται στο Ισραήλ και στη Παλαιστίνη, εκεί τι μπορεί να επιλέξει κάποιος. Η Χαμάς έκανε μια βάναυση επίθεση. Από εκεί και πέρα όμως το δικαίωμα άμυνα του Ισραήλ, το οποίο αναγνωρίστηκε εξ αρχής, πρέπει να έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί να φτάνουμε να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές, αυτό που θα έπρεπε κάποια στιγμή να συμβεί και το ευχόμαστε, νομίζω όλοι, είναι να υπάρξει δυνατότητα για όλους αυτούς τους λαούς να συνεπάρξουν. Έχουν εξίσου δικαίωμα να υπάρχουν και οι Παλαιστίνοι. Θα πρέπει να εξομολογηθώ στους τηλεθεατές και να αποκαλύψω ότι η συνέντευξη κράτησε περισσότερη ώρα γιατί έρχονται συνεχώς να σας μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι από το χωριό. Που έχουν πολύ περηφάνεια που η πρόεδρο είναι από τα μέρη του. Με γνωρίζουν από παιδί πολλοί από αυτού. Για όλου εδώ είμαι η εγγονή του Χριστάκη. Α, έτσι. Η εγγονή του Χριστάκη. Ναι. Αξιοποιούν τη περισ... μεγαλύτερη ποσότητα των νερών του Νέστου την αξιοποιούν οι γείτονε. Ναι. Οπότε έχει περιοριστεί πολύ η κήτη εδώ. Είναι και οι γενικότερε δικέ μα ευθύνε και για τα ποτάμια και για τα δάση. Και είχατε πάει στην Ταδιά όταν κάηκε, Ναι, πήγα στην Ταδιά αμέσω μετά την καταστροφή. Ήταν μια, μια κατάμαυρη, τραγική εικόνα. Ήταν πολύ μεγάλη η ζημιά, η καταστροφή που έγινε. Η φύση όμω έχει την ικανότητα να αναγεννάται και ξαναπήγα στη δαδιά. Επιστρέφετε συνεχώ στη Θράκη. Είναι ίσω η αδυναμία μου. Προσπαθώ να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Θράκη είναι ο τόπο μου και η μεγάλη αδυναμία μου. Ξαναπήγα λοιπόν στη δαδιά και συνάντησα όλους αυτού του ανθρώπου που μοχθούν στην περιοχή αυτή. Του υλοτόμου, του μελισσοκόμου, φυσικά τον φορέα που φροντίζει το οικοσύστημα της περιοχής και είναι αισιόδοξη ότι με το κατάλληλο πρόγραμμα, με τις κατάλληλες κινήσεις και από πλευρά της πολιτείας θα μπορέσει να αναγεννηθεί, να διασωθεί το οικοσύστημα, τα αρπακτικά να μην εγκαταλείψουν για πάντα τους οικοτόπους αυτούς. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα να έχουμε τη δαδιά σύντομα όσο η φύση θα το επιτρέψει με την γοητεία που πάντα ξέραμε αυτή την περιοχή. Ξέρετε όμως ότι οι πολίτες ανησυχούν ότι μετά από τις φωτιές μπαίνουν οι άνθρωποι. Και όχι οι καλοί άνθρωποι, οι κακοί άνθρωποι. Δηλαδή μπαίνει μια λογική να τα κάνουμε λιβάδια ή να τα κάνουμε οικόπεδα. Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία, την οποία την είχατε ζήσει φαντάζομαι και όταν ήσασταν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πράγματι, στο παρελθόν, το περιβάλλον και στη χώρα μας έχει κακοποιηθεί η αλόγιστη οικιστική ανάπτυξη επιβαρύνει πάρα πολύ του φυσικού οικοτόπου που θα έπρεπε να του προστατεύουμε. Στο Συμβούλιο Επικρατεία το ζήσαμε αυτό αρκετέ φορέ σε υποθέσει και προσπάθησε και το δικαστήριο στη δεκαετία του 80, του 90 και μετά να δώσει αυτό το μήνυμα το ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και αυτή προϋποθέτει ακριβώς την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι το ζούμε καθημερινά ότι έχουμε όλοι αντιλήσει κάποια μαθήματα από το παρελθόν και οι νέοι άνθρωποι, οι νεότερες γενιές. Αντιλαμβανόμαστε πόσο είναι κρίσιμο να διασώσουμε το περιβάλλον για το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγεται ότι είναι κάτι που παραλάβαμε και πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Το περιβάλλον είναι αναλώσιμο και πρέπει οπωσδήποτε να το διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο που θα δείχνει το σεβασμό προς αυτό. Τώρα που έχετε μια απόσταση από εκείνη την εποχή του Συμβουλίου Επικρατεία λέω, mm -hmm λέτε θα έπρεπε να ήμουν πιο αυστηρή, θα έπρεπε να ήμουν πιο στο πλευρό του περιβάλλοντος. Έκανα πάντοτε αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου και αυτό που πίστευα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι έχω δεχθεί κριτική και σε υποθέσεις που ήταν πολύ υπέρ του περιβάλλοντος και σε άλλες που ήταν υπέρ της ανάπτυξης κατά κάποιο τρόπο. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει προσπαθήσει να κρατήσει αυτή την ισορροπία και εγώ προσωπικά έχω κάποιε σκέψει πάνω σε συγκεκριμένε υποθέσει που δεν έχει σημασία τώρα να συζητήσουμε, αλλά κάνει κανεί αυτό που του λέει η συνείδησή του και ελπίζω για το καλύτερο. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρού νόμου για το περιβάλλον, θεωρείτε. Χρειαζόμαστε να εφαρμόζουμε του νόμου πάνω απ' όλα. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάποια θέματα, όπω είναι η νομοποίηση των αυθερέτων, που έχουμε και αυθαίρετα μέσα στα δάση, ή τα θέματα της εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, τα οποία δεν κατάφερε η χώρα μας να αντιμετωπίσει επί δεκαετίες τώρα με επαρκή τρόπο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα στο θέμα του περιβάλλοντος και στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Mm -hmm. Δείχνουμε λίγο σαν να μην συνειδητοποιούμε πόσο αργά είναι, πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Mm -hmm. Νιώθετε πλέον ότι ζούμε σε μια πολιτεία που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα. Δεν νομίζω, παρόλο που το Σύνταγμα το 1975... Το πρώτο Σύνταγμα λέτε τώρα, το μεταγωλήτησης, ναι, ναι, του Καραμαλή. Ναι, το... Ακριβώς. Το Σύνταγμα το 1975 θεωρήθηκε, όταν ψηφίστηκε, το πιο προοδευτικό σε αρκετέ διατάξει του, ιδίω στο άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντο. Σε όλα τα ευρωπαϊκά συντάγματα, πολύ λίγε χώρε είχαν διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντο. Ήταν λοιπόν μια ρύθμιση πλήρη και πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά, διαχρονικά, δεν δώσαμε στο περιβάλλον την προτεραιότητα, νομίζω, που έπρεπε. Πολιτεία, νομοθέτη και η εκτελεστική εξουσία, αλλά και οι πολίτε τελικά. Ίσως γιατί είναι λίγο πιο βολικό να κοιτάει ο καθένα τι τον εξυπηρετεί ναι. και να κινείται με αυτόν τον τρόπο, γιατί το βλέπαμε ω κάτι πολύ μακρινό. Όλοι έχουμε κάποια ευθύνη σε αυτό. Και δύο, ιδίω από τα θέματα, η εκτό σχεδίου δόμηση και η αυθαίρετη δόμηση, είναι ζητήματα στα οποία ολιγόρισε η πολιτεία τελικά όμω και η κοινωνία. Γιατί πολλέ φορέ και ο νομοθέτη προσπαθεί να είναι αρεστό στο κοινωνικό σύνολο. Ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα νησιά. Πολλέ φορέ ο τρόπο λοιπόν που αναπτύσσονται οικιστικά είναι βλαπτικό για τη φυσιογνωμία του στο μέλλον. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποιο νησί συγκεκριμένα, αλλά αφηρημένα ας πούμε ένα παράδειγμα ότι ένα νησί αναπτύσσεται οικιστικά, χτίζεται, χτίζεται, καινούργιοι οικισμοί, αναπτύσσονται υπάρχοντες. Σε κάποιο σημείο δεν θα ενδιαφέρεται ο τουρίστας να το επισκεφθεί, γιατί ακριβώς mm. η φυσιογνωμία του νησιού είναι αυτό που ελκύει και τον τουρισμό. Και τι κάνετε γι' αυτό, θα μπορούσε να αναρωτηθεί ένα ηλικιωτή. Τι μπορεί να κάνει η πρόεδρο, τι κάνετε, Νουθετείτε α πούμε του υπουργού σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε, Να είμαστε πιο προσεκτικοί με το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι είναι σαν μου να νοθετώ του υπουργού. Οι υπουργοί, η κυβέρνηση κάνει τι επιλογέ τη. Το ότι μπορεί να πω τη γνώμη μου για ένα θέμα, εάν ερωτηθώ ή όπω τώρα μιλάμε στι δημόσιε παρεμβάσει μου, προσπαθώ να τονίζω τα ζητήματα που εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικά για τη χώρα μας και για την κοινωνία. Και ένα από τα σημαντικότερα είναι το περιβάλλον. Και μετά τις φωτιές είχαμε και την απίστευτη αυτή πλημμύρα στη Θεσσαλία, που καταστράφηκαν οικογένειε, επιχειρήσεις. Δεν ξέρω. Κάπου έχουμε όλοι υποεκτιμήσει τη δύναμη της φύσης. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ευνηδιαστεί, ίσω γιατί υποτιμήσαμε του κινδύνου, καθυστερήσαμε να πάρουμε μέτρα και τώρα συμβαίνουν αυτά. Πραγματικά είχαμε ταυτόχρονα σχεδόν δύο σημαντικά χτυπήματα για τη χώρα μα. Το περιβάλλον τη και τη χώρα τελικά συνολικά, την οικονομία, την κοινωνία. Οι πυρκαγιέ στον Εύρο, οι πλημμύρε στη Θεσσαλία. Και το καλοκαίρι που μα πέρασε, που όχι μόνο εμεί, αλλά και η Ιταλία, η Σλοβενία, πολλέ χώρε τη Μεσογείου είχαν μεγάλε καταστροφές οικολογικές, πυρκαγιές, πλημμύρες. Απευθύνθηκα στον πρόεδρο της Ιταλίας, τον πρόεδρο Ματαρέλα και από κοινού ετοιμάσαμε μια έκκληση σε άλλους ομολόγους μας, πρόεδρους χωρών γύρω από τη Μεσόγειο και υπέγραψαν αυτή την κοινή έκκληση που κάναμε για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. Και έκτοτε είμαστε σε μια επικοινωνία και προσπαθούμε κατά καιρού να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, να κινητοποιήσουμε όλους πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί η Μεσόγειο είναι το σπίτι, το σπίτι όλων μα. Θα επιμείνω να κάνω το συνήγορο του πολίτη που δεν ενδιαφέρεται. Μήπω όλα αυτά είναι πολυτέλεια, Καμία πολυτέλεια. Είναι απολύτω αναγκαία και ουσιώδη. Γιατί όπω έχει πει και ο καθηγητή Ρίφκιν, η Μεσόγειος είναι το καναρίνι στο ορυχείο. Την αποκαλούν επίση το hot spot τη κλιματική κρίση. Ό,τι συμβεί εδώ. Θα συμβεί σε όλο τον πλανήτη. η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να υποθέσει κανείς, ότι είμαστε σε μια πολιτεία ισότητας ή είναι και ένα άλοθη η επιλογή μιας γυναίκας σε αυτά τα αξιώματα. Ίσως κανένα από τα δύο. Είναι η πορεία των πραγμάτων. Όταν επέλεξα να γίνω δικαστή και έδωσα εξετάσει στο Συμβούλιο Επικρατεία, ήμουν η δέκατη γυναίκα που μπήκε. Το 2018 έγινα πράγματι η πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατεία. Μέχρι τότε η εξέλιξή μου ήταν μια σταδιοδρομία δικαστή. Κρινόμουν από του συναδέλφου μου. Είναι το Ανώτο δικαστικό συμβούλιο κατά το Σύνταγμα. Έφτασα λοιπόν να επιλεγώ από το Υπουργικό Συμβούλιο τότε. Το Υπουργικό Συμβούλιο με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Το 18. Πράγματι. Και δύο χρόνια μετά, επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και μια ε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Εγώ θα επιμείνω. Ζούμε σε μια αντοκρατούμενη κοινωνία. Ή mm. το αρνείστε. Όχι. Έχουν γίνει βήματα και είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Ναι, και προφανώς όλα αυτά δεν αλλάζουν με ένα νόμο. Αλλά... Αναρωτιέμαι αν σε αυτή την πορεία, σε αυτή την εξέλιξη τη δική σας, βλέπετε πολλές φορές στα μάτια των ανδρών μια καχυποψία. Εγώ δεν ένιωσα κάποια διάκριση εκ μέρους των συναδέλφων μου στην πορεία μου στο δικαστήριο. Όμως υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές, αν θέλετε. Οι γυναίκες καμιά φορά αισθανόμαστε ότι πρέπει να αποδείξουμε κάτι πολύ παραπάνω για να αναγνωριστούμε. Mm. Αυτό νομίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει. Ή ότι έχουμε λιγότερες ευκαιρίες, παρόλο που επαναλαμβάνω έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Μπορούν σήμερα οι γυναίκες να επιδιώξουν και να, να πετύχουν όσα ονειρεύονται. Αλλά δεν είναι ο δρόμος πάντα εύκολος. Αυτή η περίφημη γυάλινη οροφή δεν σπάζει έτσι εύκολα. Και αντέχεται λιγότερο. Ε, προβοκάρω λίγο κουβέντα. Μιλώ για κάποιε γυναίκε σε υψηλά αξιώματα τη Ευρώπη, mm -hmm. σε χώρε δηλαδή όπω η Φιλανδία κλπ., που κάποια στιγμή λένε δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Πώ το ερμηνεύετε εσεί αυτό, Πράγματι, πρόσφατα είδαμε παραδείγματα νέων γυναικών και πετυχημένων πολιτικά, όπω η πρωθυπουργό τη Νέα Ζηλανδία, η πρωθυπουργό τη που. Ε, Είπαν ότι εγκαταλείπουν. Βέβαια, επέλεξαν να κάνουν κάτι άλλο. Οι, έχουν... Οι γυναίκε πάντα έχουν και αυτή τη δυσκολία. Είναι καριέρα μαζί με οικογένεια. Αυτό είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα από το να επιδιώκει μόνο να πετύχει την καριέρα σου, να πετύχει επαγγελματικά. Σε αυτή την όποια πίεση ε, ασκείται στι γυναίκε που είναι σε κάποια αξιώματα, mm -hmm. πιστεύετε ότι παίζει ρόλο και η ματιά των μέσων μαζικής ενημέρωση. Νομίζω ναι. Μας αρέσει να παρακολουθούμε ιδιωτικά περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Ίσως ακόμα εξακολουθούμε, όπως είπατε, να είμαστε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Είναι σαφές ότι δεν έχει επέλθει η πλήρης ισότητα. Κάποια στιγμή είχε πει, νομίζω, η Ruth Bader Ginsburg ότι η πλήρη ισότητα θα επέλθει όταν θα μοιραστούν απολύτως ισότιμα οι ρόλοι. Mm. Σπίτι και δουλειά. Όταν αυτά τα δύο θα εξασφαλιστεί ότι τα μοιράζονται τα βάρη απολύτως ισότιμα τα δύο φύλλα, τότε θα έχουμε την ισότητα. Ε, από αυτό θα, απέχουμε. Θα σας, θα σας ρωτήσω για τη Ρουθ, γιατί πολλές φορές την αναφέρετε, αλλά πιστεύετε ότι αυτό που λέμε ποσόστοση είναι μια λύση, δηλαδή το κάνανε και στο Καναδά, είπανε το μισό υπουργικό συμβούλιο θα είναι γυναίκες. Ε, οριζόντια απόφαση. Mm -hmm. Πιστεύετε ότι είναι μια απόφαση τέτοια που αν έπαιρνε ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. ε, θα βοηθούσε τα πράγματα, πιστεύετε στην ποσόστοση. Είναι σημαντικό με την αξία σου να γίνεσαι οτιδήποτε και να φτάνεις κάπου. Η αξιοκρατία είναι πολύ βασικό. Η ποσόστοση είναι ένας τρόπος να τις ενθαρρύνουμε να μετάσχουν. Αλλά σίγουρα δεν είναι η καλύτερη λύση. Είναι λύση ανάγκης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάποιες δεσμεύσεις, αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάνει στο σημείο να μην είναι πια κανονικός άνθρωπος. Γιατί πληρώνω έτσι και εγώ μια δική μου επιθυμία. Να ανοίξω την προηγούμενη της Δημοκρατίας στην κοινωνία να ακουστούν και άνθρωποι που δεν έχουν φωνή. Ποιες είναι λοιπόν οι ηρωίδες σας, τα γυναικεία πρόσωπα που σας έχουν επηρεάσει ή τέλος πάντων που μελετάτε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα, εκπροσωπώ το φίλο μου, Είμαι εδώ εκπροσωπώντα όλε τι άλλε, όλε τι άλλε που πέτυχαν μικρά ή μεγάλα πράγματα. Και το βρίσκω πολύ συγκινητικό στα, στα ταξίδια που κάνω σε μικρότερε πόλει, σε νησιά, να βρίσκω γυναίκε μεγαλύτερη ηλικία, που συνήθω είναι οι γυναίκε που μπορεί να ήταν στα χωράφια, στο σπίτι, δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν καριέρα, να διεκδικήσουν περισσότερα, πρόσφεραν όμω από εκεί που ήταν. Βλέπω μεγάλη συγκίνηση στο πρόσωπό του για το ότι μια από αυτέ. Μα μια που βλέπουν ότι θα μπορούσα να είμαι κόρη του ή εγγονή του πολλέ φορέ. Η συγκίνηση πραγματικά για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το διαπιστώνω ότι είμαι εδώ και για αυτέ. Γιατί έχουν προσφέρει πολλέ γυναίκε πολλά mm. για να είμαστε εμεί εδώ σήμερα. Άρα, αν ήθελα να μιλήσω για ηρωίδε, θα έλεγα ότι οι ηρωίδε μου είναι απλέ καθημερινέ γυναίκε. Όσε προηγήθηκαν και όσε συνεχίζουν να αγωνίζονται. Επειδή όμω αναφερθήκατε και σε κάποιε επώνυμε, από τα διαβάσματά μου σαν δικαστή πια όταν μεγάλωσα, έχω πράγματι ξεχωρίσει την Ruth Bader Ginsburg, γιατί ήταν εμβληματική φυσιογνωμία η ίδια. Αγωνίστηκε να καταφέρει αυτά που κατάφερε να είναι η δεύτερη γυναίκα στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και με μια πάρα πολύ μακρά πορεία, ίσω κοντά 40 χρόνια. Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν την έχω μελετήσει. Έχω διαβάσει προφανώ τα δημοσιεύματα που την αφορούν και αποσπάσματα του βιβλίου τη. Αλλά ένα πολύ συντηρητικό πρόσωπο σαν εικόνα. Η πρώτη εικόνα, δηλαδή. Είναι αυτή η αυστηρή φυσιογνωμία ναι, που ναι, έχει. Ήταν μια πολύ μικροκαμωμένη γυναίκα. Ναι. Και ακριβώ συνήθω. Το γιακαδάκι. Ναι. Με τα γιακαδάκια είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Που αυτό το δαντελωτό γιακαδάκι που είχε διαλέξει και φόραγε. Όπω ναι. διάβασα, διαφορετικό ανάλογα αν στη δίκη ήταν στην άποψη που είχε πλειοψηφίσει ή επρόκειτο να σχηματίσει δική τη μειοψηφία. Και Α. φορούσε διαφορετικό είδο γιακαδάκι. Και η Γκίνσπερ βέβαια έγινε pop star στην Αμερική πια, τη λάτρευαν. Έδωσε πολλέ μάχε για την εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Και ξέρω ότι πολλέ νεότερες νομικοί την έχουμε σαν, σαν ίνταλμα ακριβώ, αλλά την παρακολουθούμε και τη Όμω έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια όταν ξεκίνησε στο Χάρβαρτ πλέον στη νομική σχολή, και ήταν, νομίζω, σε 500 φοιτητέ, 9 μόνο γυναίκε, ένα έτσι, απίστευτο έτσι, μικρό αριθμό. Για να ξέρουμε και πού ήμασταν, έτσι. Έτσι, ακριβώ, ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα από τότε. Την είχε ρωτήσει ο Πρίτανη σε μια μικρή δεξίωση κάτι, τη ρώτησε σχεδόν έτσι, όχι επιθετικά, αλλά εσεί τώρα τι ήρθατε να κάνετε εδώ, ενδεχομένω υπονοώντα ότι παίρνετε και μια θέση ενό άνδρα. Και η Ρουθ απάντησε, είναι ο άνδρα μου εδώ φοιτητή. Και ήρθα και εγώ να σπουδάσω το ίδιο αντικείμενο, τα νομικά, για να, γίνω, να, τον συν... να είμαι καλύτερη σύντροφο. Mm. Δεν βρήκε δηλαδή, δεν είχε το θάρρο, δεν μπορούσε να ομολογήσει ότι θέλω να γίνω δικαστή, να γίνω δικηγόρο, να κάνω τη δική μου καριέρα. σω να ήταν το υπόγειο δικό τη χιούμορ απέναντι στου καχύποπτου άλλου. Και αυτό, γιατί είχε ένα εξαιρετικό χιούμορ. Ποια είναι η παιδεία σα. Δεν εννοώ τα τυπικά τα έχουμε πει, τα ξέρουμε. Μιλώ για την παιδεία, δηλαδή μιλώ. Από τα βιβλία στα εφηβικά χρόνια, τι διαβάζετε δηλαδή και στη συνέχεια, τι, τι επιλέγετε ε, να διαβάζετε, να βλέπετε, να ακούτε. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που και οι γονεί μου διάβαζαν, άκουγαν πολύ μουσική, αγαπούσαν το θέατρο. Ο πατέρα μου είχε μονίμω το ραδιόφωνο στο τρίτο πρόγραμμα, γιατί έγραφε, ήταν δικαστή και έγραφε αποφάσει, έπρεπε να είναι συγκεντρωμένο, άκουγε μονίμω κλασική μουσική. Ακουγόταν ο Μπετόβεν στο σπίτι, γιατί ο πατέρα μου το λάτρευε. Πηγαίναμε στο θέατρο, λυρική, στην, στην Ακαδημία. Θυμάμαι και τα προγράμματα τη λυρική ω παιδί. Και εκτό από Μπετόβεν. Στη μουσική. Ο Χατζηδάκη, ο Θοδωράκη, ο Ξαρχάκο, ο Θάνο Μικρούτσικος Και βέβαια ο Σαββόπουλο, ο αγαπημένο Διονύση. Ήταν η δική μου γενιά, η γενιά τη μεταπολίτευση. Μου αρέσει και το ροκ. Μου αρέσουν τα δημοτικά, κάποια πάρα πολύ. Θρακιώτικα ή τη Μακεδονία, το μήλο μου κόκκινο. Ακούω όλα τα είδη μουσική. Και μου έκανε συντροφιά και εμένα γιατί σαν δικαστής είχα ώρες μοναξιάς που έπρεπε να γράψω δικα... τις αποφάσεις όπως όλοι οι συναδελφοί μου και η συντροφιά ήταν πάντα η μουσική. Και η βιβλία? Βιβλία, το Στογεύσκι, το Λστόι, η Μεγάλη Ρώση και η Γάλλη κλασική. Οι Αμερικάνοι έρχονται νεότεροι, στα χρόνια εκείνα βέβαια και ο Στάιμπεκ μου άρεσε. Ε... Και από Έλληνε. Ο Καραγάτσης, τη βιβλιοθήκη της Εστίας, ήταν από του μου, ίσως προσπάθησα να τα διαβάσω σχεδόν όλα του. Στρατή Τσίρκα, Καζαντζάκη βέβαια. Σήμερα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη παραγωγή ε, και τα νέα παιδιά γράφουν πολύ σημαντικά πράγματα. Νέε γυναίκε συγγραφεί επίση. Από τις παλιότερε, Μαροδούκα, Ρεα Γαλανάκη, Ζήρα Ναζατέλη. Αλλά υπάρχουν και νεότερες, πολύ αξιόλογες. Ποιητέ δεν μου αναφέρατε καθόλου. Ομολογώ ότι νεότεροι διάβαζα κυρίω πεζογραφία αλλά μεγαλώνοντας ανακαλύπτω τη γοητεία της πίεσης. Έχουμε τεράστιους ποιητέ, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ και τον Αγνωστάκη και τον Λιβαδίτη. Και όταν πεθάνουμε, να μας τάψετε κοντα κοντά-κοντά, να μην τρέχουμε μέσα στη νύχτα να συναντηθούμε. Λιβαδίτης. Με συγκινούσε και με έχει συντροφέψει σε πολύ. Ιδιαίτερε στιγμέ. σω αυτή είναι η μεγάλη γοητεία τη ποιήση. Ότι είναι πολύ πιο προσωπική. Mm -hmm. Σε αγγίζει πολύ περισσότερο προσωπικά. Και ότι κάποιες στίχοι παίζουν συνεχώ στο μυαλό μα. και μπορεί να σου δώσουν δύναμη ή να μην νιώσει μόνο σε κάποιε στιγμέ. Πηγαίνετε συχνά σε παρουσιάσει βιβλίων. Ε, πηγαίνετε στη λυρική. Mm -hmm. ε, πηγαίνετε σε θεατρικέ παραστάσει. Είναι αυτό ο ρόλο τη Προέδρου. Γιατί υπάρχει και. Ένα σχόλιο, μια κριτική. Η πρόοδο δεν πρέπει να ύπταται όλων αυτών, δηλαδή να είναι πιο δυσπρόσιτη, να είναι πιο απομακρυσμένη από αυτά τα εφήμερα, μικρά, καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι ο πρώτο πολίτη τη χώρα, η πρώτη πολίτη εμπροκειμένου. Έχει κάποιε δεσμεύσει και περιορισμού, αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάνει στο σημείο να μην είναι πια κανονικό άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα, εγώ το κάνω γιατί μου δίνει εμένα χαρά και με ξεκουράζει. Το έκανα πάντα στη ζωή μου. Έχω δει τον Έζερ, τον Χόρν, την Παξινού, το Μινωτή, ω παιδί. είναι λοιπόν κάτι που εμένα με γεμίζει, αλλά θεωρώ ότι και το μήνυμα στήριξη του πολιτισμού είναι κάτι που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις ή στα καθήκοντα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επειδή όμω αναφερθήκατε σε τυχόν σχόλια, θα ήθελα έτσι να πω με αυτή την ευκαιρία ότι ούτε οι παρουσιάσει βιβλίων στι οποίε πηγαίνω, ούτε οι παραστάσει τι οποίε όσο προλαβαίνω παρακολουθώ, δεν είναι αυτά τα οποία είναι ακριβώ προσωπική μου επιλογή. Δεν στηρίζω ούτε κάποιου φίλου, ούτε τα δικά μου αναγνώσματα. Αντίθετα, προσπαθώ να δω και κάτι άλλο, να ακούσω την άλλη φωνή, την άλλη άποψη, γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άποψη και να παρακολουθούμε όσο μπορούμε τι γίνεται γύρω μας. Ναι. Δεν θυμιζόμαστε βέβαια στην Ελλάδα ούτε το πολιτικό προσωπικό ούτε οι πολίτες στην παρακολούθηση και στο σεβασμό του διαφορετικού. Συνήθως ο καθένας κλείνεται σε ένα δικό του στρατόπεδο, χειροκροτεί τους δικούς του ανθρώπους και αποδοκιμάζει πολλές φορές και έντονα αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του. Είμαστε ενθουσιώδης λαός και δυναμικοί και στις προτιμήσεις μας και εκεί που θέλουμε να εκδηλώσουμε ενδεχομένως μια αντιπαλότητα, μια παρέσκεια. Αλλά σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας το πιστεύω απόλυτα και είναι με υποχρεώσή μου να προσπαθώ να εκφράσω το σύνολο γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε ακούγοντας τον άλλον, ανοίγοντας προς την άλλη άποψη, προς τους γύρω μας σας ενοχλούσε φαντάζομαι και σας ενοχλεί αυτό που... ας μην πω αλλά έχει τον γενικό τίτλο «Τοξικότητα της πολιτικής σκηνή. Η τοξικότητα είτε είναι στην πολιτική σκηνή, είτε είναι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν είναι κάτι που, που ωφελεί ίσα ίσα, διότι σκοτίζει τα πράγματα όταν δεν είναι κανείς νυφάλιος να ακούσει την άλλη άποψη, να ανταλλάξει επιχειρήματα, δεν μπορεί να καταλήξει. Πρέπει να μένουμε όσο μπορούμε ψύχρεμοι και να ανοίγουμε προς τον άλλον, να ακούσουμε και τη δική του πλευρά. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και από πού ενημερώνεστε σήμερα. Και με τι εφημερίδε, κυρίως όμως τον ηλεκτρονικό τύπο, γιατί διαβάζω και προσπαθώ να παρακολουθώ και ξένο τύπο ειδικά στη σημερινή εποχή, με όσα ζούμε, και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και με τους κινδύνους που υπάρχουν, τα fake news, αλλά γενικότερα με τη μονομέρεια που μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει κανείς μια συγκεκριμένη στόχευση στην ενημέρωση. Η λύση είναι πάντα οι πολλές πηγές ενημέρωσης. Συμφωνείτε με την αρχή δηλαδή ότι κάθε γεγονός πρέπει να το βλέπουμε ε, μέσα από τη ματιά δύο μέσων που έχουν διαφορετική άποψη για το γεγονό. Τουλάχιστον. Βέβαια. Social media. Όταν ξεκίνησα και βρέθηκα σε αυτή τη θέση, πληροφορήθηκα ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας της Ελλάδας δεν έχει social media, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα ακολουθεί. Ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι εγώ ανέλαβα καθήκοντα τη μέρα που η χώρα στην ουσία μπήκε σε lockdown. Επομένω, ενώψη τη πανδημία και των περιορισμών τη, δεν είχα και τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τον κόσμο, με του Έλληνε πολίτε, να ενημερώνομαι, να έχω μια κοινωνική παρουσία, γιατί είχαμε πολλού περιορισμού, ιδίω στην πρώτη περίοδο. Έτσι, αυτομάτω, πήρα την απόφαση να αποκτήσει και, και η Προεδρία, προεδρία. τη Δημοκρατία μέσα κοινωνική δικτύωση, social media, όπω συνηθίζουμε να τα λέμε. Και πιστεύω ότι έκανα καλά ο χρόνος θα δείξει, με την έννοια ότι είναι αναγκαίος δρόμος. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα ένας δημόσιος λειτουργός και μάλιστα πρόεδρος δημοκρατίας χωρίς να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε και η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας επικοινωνεί και παρακολουθεί, παρακολουθώ και εγώ, επικοινωνώ όσο μπορώ, με το Facebook, το Instagram, το πρώην Twitter. Βέβαια, αν διαβάζει κανείς τα σχόλια ε, στα social media, θα πιστέψει ότι οι Έλληνε είναι στου δρόμου και σφάζονται και πετροβολούν ο ένα τον άλλον κτλ. Υπάρχει μια υπερβολή δηλαδή ε, στι αντιδράσει μα, κυρίω μέσα από του σχολιασμού στα social media. Η κοινωνία δεν είναι τα social media. Η κοινωνία είναι εκεί έξω. Αν βγούμε, να τη συναντήσουμε και να την ακούσουμε. Ούτε τα πράγματα είναι τόσο ιδανικά όσο εμφανίζονται στις εξαιρετικά αγωητευτικέ εικόνες που παρουσιάζονται στο Instagram, για παράδειγμα. Ούτε τόσο απειλητικά ή τόσο τοξικά όσο εμφανίζονται στα υπόλοιπα μέσα. Κάποια πράγματα ισχύουν, κάποια όχι. Γι' αυτό επανέρχομαι και στην πολλαπλή πληροφόρηση, στην ενημέρωση από πολλέ πηγέ, να μην νομίζει κανεί ότι όλα όσα διαβάζει εκεί είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι το γραφείο σα. Εδώ δέχεστε του πολιτικού αρχηγού, τον πρωθυπουργό, του ξένου ηγέτε. Πόσε ώρε την ημέρα περνάτε στο προεδρικό μέγαρο. Νύχτε δεν περνάτε. Όχι. Για ένα μικρό διάστημα στην περίοδο τη πανδημία. Ήναμε ναι. εδώ, είχαμε ήταν. που ήταν απαγορευμένε μετακινήσει. Ε, αποφύγαμε κι εμεί μετακινήσει. Σαν παράδειγμα, έπρεπε να μπει και σε μια σειρά η ζωή μα εδώ, να οργανωθούμε. Παραμένετε πιστοί στο μεταξουργείο, δηλαδή. Στο σπίτι ναι. σα, στο μεταξουργείο. Το σπίτι μου, ναι. Όπω mm. για όλο τον κόσμο, το καταφύγιο μου είναι το σπίτι μου. Το μεταξουργείο. Η γειτονιά μα είναι αυτή. Στο μέγαρο μπορεί να βρίσκομαι είτε νωρί το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, είτε πολύ λιγότερε ώρε, ανάλογα με τι υποχρεώσει μου. Ανάμεσα σε όσα έχουμε καταφέρει αυτό το διάστημα, είναι και ο χώρο ο εκθεσιακό που δημιουργήσαμε στον τρίτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου παρουσιάζονται πολλά, τα πιο χαρακτηριστικά από τα δώρα που μου προσφέρονται, είτε στα ταξίδια στο εξωτερικό από άλλου ηγέτε, είτε στα ταξίδια μου στην Ελλάδα, σε μέρη που επισκέπτομαι. Ναι, πάντα να αναρωτιόμουν όλα αυτά τα δώρα που λαμβάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πού πηγαίνουν. Πού πηγαίνανε παλιά και πού πηγαίνουν σήμερα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τώρα που είμαι πρόεδρος εγώ, στη δική μου προεδρία, τα δώρα αυτά εκτίθενται. Και θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεση, γιατί πλέον το προβλέπει και η νομοθεσία. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα, γιατί ο χώρο είναι επισκέψιμος σε οργανωμένες ομάδες, σχολεία κυρίως έρχονται, αλλά και σωματεία, Άνθρωποι που μπορούν να ζητήσουν να το επισκεφθούν. Γίνεται μια ξενάγηση στο προεδρικό μέγαρο και ο χώρο αυτό τραβάει πάρα πολύ την προσοχή των παιδιών. Γοητεύει τα παιδιά, του μαθητέ και τι μαθήτριε που έρχονται. Βρει κανεί εκεί από έργα ζωγραφική μέχρι κοσμήματα, Πράγμα. μέχρι μηνιατούρε από πλοία, μέχρι στολέ. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται ναι. από του τόπου που πέρασα, του ανθρώπου που γνώρισα και αυτού που είχαν την καλοσύνη να προσφέρουν κάτι στην Ελληνίδα πρώην τη Δημοκρατία. Και έχετε ανοίξει και τον κήπο του Μεγάρου ε, στου πολίτε, στα σχολεία, στα παιδιά. Ο κήπο άνοιγε και παλιότερα, αλλά όχι τακτικά και είναι συνέχεια του εθνικού κήπου. Ναι. Είναι ένας πολύ όμορφος κήπος, τον έχουμε φροντίσει, έχει ωραία γλυπτά μέσα, έχει γατιά. <laughs> Ένα από τα πρώτα πράγματα λοιπόν που ήθελα να κάνω μέσα λίγο στο γενικό πνεύμα ανοίγματο προς την κοινωνία, άλλωστε ο κήπος όπως και το προεδρικό μέγαρο ανήκει στον ελληνικό λαό. Ήθελα να είναι προσβάσιμος τουλάχιστον κάθε Κυριακή αυτό το έχουμε καταφέρει. Έρχονται σχολεία, έρχονται άνθρωποι και από μακριά και έτσι δίνεται και σε μένα η ευκαιρία πολλές φορές να συναντήσω πολίτες, συμπολίτες μας, πολλά παιδιά, να μιλήσουμε, να απαντήσω σε απορίες τους, να ανταλλάξουμε σκέψεις. Αυτό έτσι το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια δυνατότητα με επικοινωνία. Και στο μέλλον. Πραγματικά ο κόσμος δείχνει μεγάλη συγκίνηση που έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι κάτι που το θεωρώ ότι εκπληρώνω έτσι και εγώ μια δική μου επιθυμία. Δηλαδή όσο μπορώ να ανοίξω την προεδρία της Δημοκρατίας στην κοινωνία. Να ακουστούν και άνθρωποι που δεν έχουν φωνή. Να δούμε και αυτούς που δεν βλέπαμε, δεν ήταν ορατοί τόσο πολύ ως τώρα. Αυτό είναι κάτι που με απασχολούσε και προσπαθώ να το επιτύχω. Αυτός πρέπει να είναι ο τίτλος. Μία πρόεδρος ανοιχτή τη προκλήσει. <laughs> Δεν θα το έλεγα τόσο βαρύ. Μία πρόεδρος που προσπαθεί να είναι ανοιχτή. Αυτό. Να είναι ανοιχτή στους άλλους και να είναι ανοιχτή σε όλους. Αυτό πιστεύω ότι είναι και υποχρέωσή μου, αλλά και επιθυμία μου. Μια γυναίκα λοιπόν που θέλει να κρατήσει για όλους ανοιχτή την βαριά πόρτα της Προεδρίας. Κάτι που όσο και αν ακούγεται απλό, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί οι περισσότεροι από μας όταν ζητάμε μια πόρτα ανοιχτή, την ζητάμε για μας. Και αν ανοίξει και για τους άλλους, νομίζουμε ότι το άνοιγμα για μας μικραίνει. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου συμπλήρωσε αυτές τις μέρες τέσσερα χρόνια στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια προεδρία κουτσουρεμένη από αρμοδιότητες μετά από τις συνεχείς αναθεωρήσεις του συντάγματος. Καμία πράξη του Προέδρου δεν ισχύει χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, λέει πλέον το Σύνταγμα. Παρ' όλα αυτά, η Πρόεδρος παραμένει ρυθμιστής του πολιτεύματος. Η πρώτη πολίτης που οι πρωτοβουλίες και οι προτεραιότητές της είναι ίσως νεύματα για τον ρυθμό της κοινωνίας καλό σας ξημέρωμα.